Με ξαφνικό θάνατο, απειλούνται πλέον άμεσα όσοι έχουν χρέη στα ταμεία και μάλιστα μιλάμε για ποσά μόλι 5.000 ευρώ και άνω. Ουσιαστικά, η διαδικασία για τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια από το Κέντρο Πραξής Ασφαλιστικών Οφειλών ξεκινούν από το Δεκέμβριο και απειλούν άμεσα περί του 100.000 ασφαλισμένου με οφειλέ, οι οποίοι είτε δεν έχουν μπει σε ρύθμιση μέχρι σήμερα, είτε μπήκαν σε κάποια ρύθμιση, αλλά δεν πληρώνουν κανονικά τι δόσει. Ουσιαστικά, το μέτρο ισχύει από την ερχόμενη Κυριακή, καθώ εκπνέει και η τελευταία παράταση, το πάγωμα που υπήρξε με υπουργική απόφαση απόφαση στι κατασχέσει έω 31 Οκτωβρίου. Ήδη στο ΚΕΑΟ έχουν μεταφερθεί προ ίσπραξη χρέη ύψου 12,9 δισεκατομμυρίων που αντιστοιχούν σε 275.000 οφειλέτε. Από αυτού οι 100.000 χρωστούν αυτή τη στιγμή πάνω από 5.000 ευρώ και είναι αυτοί που μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο. Από Δευτέρα επίση ξεκινά μια άλλη διαδικασία που βάζει στο στόχαστρο περιουσιακά στοιχεία λόγω οφειλών. Αυτή τη φορά μιλάμε ωστόσο για ακίνητα καθώ ξεπαγώνουν από τη Δευτέρα διαδικασίε αναγκαστική εκτέλεση, πληστηριασμοί, Σχέσει και εξώσει από σπίτια για όσου έχουν σε βάρος του σχετικέ δικαστικέ αποφάσει. Με τη μη παράταση τη ισχύω τη Υπουργική Απόφαση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνη, ξεμπλοκάρουν και οι αναγκαστικέ εκτελέσει, όπω επίση και η καταβολή των δικαστικών παραβόλων, πράξεις οι οποίε επίση είχαν παγώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση είχε εκδοθεί στα μέσα Ιουλίου λόγω των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων. Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνη έχει ω εξή. Το Υπουργείο Διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει ότι δεν παρατείνεται εκ νέου ισχύ τη υπαριθμό 492-14 κάθετο 21 Εβδόμου του 2015 κοινή Υπουργική Απόφαση Αναστολή Πράξεων Αναγκαστική Εκτέλεση Καταβολή Δικαστικών Παραβόλων, Εγκυοδοσιών και Χρηματικών Ποσών από Μετατροπή Ποινών, η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου του 2015.